Πώς αισθάνεσαι που κάνεις δηλώσεις για πρεμιέρα στο θέατρο? Δεν ξέρω από πού να πάρω το συνέστημα και να το μεταφέρω. Ούτως ή άλλως το φινάλε για εσάς που ήσασταν μέσα είναι αρκετά συναισθηματικά φορτισμένο. Οπότε έχω μείνει λίγο με αυτή τη φόρτιση. Εχθές που ήταν η πρόβα τζενεράλε, που ήταν ανοιχτή στον κόσμο και είχε κόσμο, είχα περισσότερο άγχος. Εχθές πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, αλλά σήμερα κρατηθήκαμε όλοι μαζί, όλο το tribe, χέρι-χέρι. Πήραμε μερικές ανάσες παρέα. Είπαμε πάμε να το κάνουμε, πάμε να τους δείξουμε τι ετοιμάζαμε όλο αυτό το διάστημα. Και ένιωσα ελάχιστο καρδιοχτύπη. Δεν ξέρω πώς έγινε. Έχει μια ενέργεια πάνω εκεί με αυτή την ομάδα που είναι πολύ προστατευτική. Και έτσι προστάτευσε και εμένα. Ένιωσες καθόλου αμήχανα? Υπάρχει μια σκηνή που είστε γυμνοί? Υπάρχει μια σκηνή που αφαιρούμε τα ρούχα μας, αλλά γίνεται στο πλαίσιο, πολύ μέσα στο πλαίσιο του έργου. Έβγαζε απολύτως νόημα σεναριακά, σκηνοθετικά και στο μυαλό μου. Και γι' αυτό εκείνη τη στιγμή όλοι μας, ακόμα και τα άτομα που έχουν λίγο περίεργη σχέση με το σώμα τους, αισθάνονται πολύ άνετα να βγάλουν τα ρούχα τους. Γίνεται εντελώς απελευθερωτικά, δεν έχει τίποτα το πρόστιχο και το ροζ και το κίνκι και τίποτα. Αν ο κόσμος σεβαστεί το γεγονός ότι δεν πρέπει να βγάλει φωτογραφίες και βίντεο εκείνη την ώρα, αυτό δεν θα μου άρεσε να δω. Αν ο κόσμος το σεβαστεί αυτό, είμαι απολύτως βεβαία ότι έχοντας παρακολουθήσει όλο το πρώτο μέρος, φτάνοντας εκεί, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία τα λέει. Δηλαδή, ακόμα και αυτό.